Συνάδελφοι, καλημέρα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Ευαγγελισμού προχωράει και σήμερα σε νέα στάση εργασίας απέναντι στον αυταρχισμό της διοίκησης. Ένας συνδικαλιστής γιατρός, ο Νικόλας Σκούφογλου, απολύεται χωρίς γιατί και διότι. Ενώ υπάρχουν δυσαναπλήρωτα κενά και προφανείς ανάγκες, τη στιγμή που υπάρχουν θετικές εισηγήσεις από τους διευθυντές τόσο του ορθοπαιδικού τμήματος όσο και του χειρουργικού τομέα. Είναι η πρώτη περίπτωση παραδοσιακού γιατρού στο νοσοκομείο μας που δεν ανανεώνεται η σύμβαση. Πρόκειται μάλιστα για εκδικητική απόλυση και έρχεται ως συνέχεια της επιβολής προστίμου στον ίδιο με πρόσχημα της απρεπούς συμπεριφοράς, διότι ο συνάδελφος μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μια συνδικαλίστρια, πιέψιλο διοικητικός, εκλεγμένη τόσο στο σωματείο όσο και στην Ομοσπονδία, η Τατιάνα Ιαβαγγελοπούλου, παρότι υπηρετεί επί χρόνια σε ένα σημαντικό και περίπλοκο πόστο με μετρήσιμα αποτελέσματα, ανέτεια και χωρίς καν να έχει εκπαιδευτεί αντικαταστάτης, μετακινείται με εντέλεσθε μάλιστα σε θέση προϊσταμένης κάτω από το μανδύα της αναβάθμισης, με στόχο να απομονωθεί και να εκτεθεί, θέση που αρνείται απόλυτα δικαιολογημένα και σύνομα. Σε πρόσφατη συνάντηση του σωματείου με τον διοικητή, ο ίδιος έφτασε στο σημείο να πει ότι θα μετακινήσει, ως προϊσταμένη πάλι βέβαια τη συνάδελφο, σε άλλο τμήμα, αποδεικνύοντας ότι ο μοναδικός στόχος είναι η πάση θυσία απομάκρυνσή της από ένα πόστο που συναναστρέφεται με εκατοντάδες συναδέλφους και χειρίζεται τα θέματά τους πάντα με φιλεργατική διάθεση και κριτήριο. Ακόμα ένας συνάδελφος ΔΕ διοικητικός, ο Νίκος Παπαβασιλείου, επιχειρήθηκε να μετακινηθεί σε πόστο με αρμοδιότητες ΠΕ, χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της δουλειάς, γεγονός που θα είχε εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα για τη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και τον ίδιο τον συνάδελφο. Μετά την παρέμβαση του σωματείου στη διοίκηση, η ίδια δεσμεύτηκε για την τροποποίηση της απόφασης της μετακίνησης, η οποία όμως ακόμα εκκρεμεί. Την ίδια στιγμή, δεκάδες άλλοι συνάδελφοι μετακινούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, θέλοντας και μη με αδιαφανείς και ατεκμηρίωτες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να αποδομούνται συστηματικά και με ευθύνη της διοίκησης κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας προφανώς δεν περισσεύουν, παραμένουν ακόμα σε αναστολή ως ανεμβολίαστοι, απλήρωτοι και απελπισμένοι, ενώ κάλλιστα μπορούν να εργάζονται με δύο αρνητικά rapid test την εβδομάδα, συμπληρώνοντας τα τεράστια κενά του νοσοκομείου και προσφέροντας τις υπηρεσίες υγείας όπως ήξεραν να κάνουν τόσο καιρό μέσα στην πανδημία. Εκατοντάδες κλήσεις σε απολογία, ποινές από τη διοίκηση σε συναδέλφους όλο το προηγούμενο διάστημα. Να έγιναν ξαφνικά όλοι παραβατικοί ή μήπως έτσι μόνο με το μαστίγιο εφαρμόζεται η πολιτική που θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου και στο νοσοκομείο μας και αποβαίνει εις βάρος των υγειονομικών αλλά και των ασθενών. Αυτές οι απαράδεκτες και αυταρχικές αποφάσεις σήμερα στρέφονται ενάντια σε αυτούς τους συναδέλφους μας, όπως συνέβη και με άλλους στο παρελθόν. Αύριο ποιος από εμάς θα έχει σειρά. Καλούμε τη διοίκηση και τους εμποπτεύοντες φορείς να ανακαλέσουν άμεσα αυτές τις απαράδεκτες αποφάσεις και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που αποδυναμώνουν κι άλλο το ήδη υποβαθμισμένο δημόσιο νοσοκομείο και τους ήδη εξασθενωμένους από την υπερπροσπάθεια εργαζόμενους υγειονομικούς, ιδιαίτερα στη φάση που είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα πανδημίας. Πέρα από τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τόσο στη διοίκηση όσο και στην ΗΠΕ με την παρέμβαση για την ανάκληση της απόφασης του συναδέλφου, να πω ότι σήμερα εκκρεμεί ραντεβού με τον Υπουργό στο Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα που απασχολούν τόσο το νοσοκομείο όσο και το θέμα της εκδικητικής απόλυσης του συναδέλφου. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν θα αφήσουμε να περάσει ο αυταρχισμός, δεν περισσεύει κανένας, είμαστε όλοι εδώ, όλοι για έναν και ένας για όλους.